Και ενθυμούμε να σας πω ένα περιστατικό. Πολύ ίσως να είσαστε από την περιοχή των Πατρών και να γνωρίζετε εκεί ότι υπήρχε ένας πατήρ Γερβάσιος ονόματι, Παρασκευόπουλος, Άγιος άνθρωπος, τον οποίον δεν ακτουοποιού ακόμη δεν έκαναν την ανακομιδή. Και να ενθυμίσετε ένα μεγάλο ποσοστό, για μένα 95% θα τον προσυνήσουμε ως Άγιον και αυτόν, όπως τον Άγιο Νεκτάριο κλπ. Μεγάλη Αγίωση. Αυτός λοιπόν κάποτε εδέχθη την εξομολόγηση ενός απίστου, για πολλά χρόνια άπιστος, ο οποίος αυτός ο άπιστος ήταν και κυνηγός ταυτοχρόνου. Όταν εν πάση περιπτώσει ήρθε στον εαυτόν του τη βοηθεία μερικών άλλων αδελφών και πήγε να εξομολογηθεί σε αυτόν, μέσα στα άλλα του είπε ότι είχε κάνει και ένα φόν. Είχε πάει Κυριακή πρωί για κυνήγι και μέσα σε έναν καλαμιώνα που ενόμισε ότι κάτι ήτο θύρευμα και εντουφέκησε, σκότωσε μια γυναίκα. Και η γυναίκα αυτή ήτο έγκυος. Όταν το άκουσε αυτό το πράγμα, αισθάθηκε χωρίς να ξέρει πώς να προχωρήσει. Θα συγχωρηθώ, του λέγει. Δεν ξέρω, του λέγει. Φύγε και γύρισε με 15 μέρες. Έφυγε αυτός μαζεμένος και ο γέρος προσευχή στην προσευχή, νηστεία στην νηστεία προσέφεσε και άρχισε να παρακαλεί το Χριστό μας πώς να πολιτευτεί σε αυτό το προβατό του που του έστειλε στα χέρια του. Είχανε περάσει 15 μέρες και δεν είχε πάρει καμία απάντηση. Την 15η ημέρα και λίγα λεπτά πριν έρθει αυτός να χτυπήσει, να ζητήσει τι μέλη γενέστε με μένα και με την εξομολογησή μου, επήγε άγγελος Κυρίου και του είπε του έξις: δια των φόνων θα κάνεις χρήση τα του μεγάλου βασιλείου. Ό,τι έχει πει ο Μέγας Βασίλειος για τους φωνείς, θα του βάλεις αυτόν τον κανόνα. Για το παιδί θα μείνει στα χέρια του Κυρίου μας για την ημέρα της Χρήσεως. Καταλάβατε? Καταλαβαίνεις τώρα να βρεθείς το Χριστό αντιμέτωπο να κριθείς την ημέρα εκείνη. Εξαμελία, θα πει ο άλλος. Ας πήγαινε στην Κυριακή το πρωί στην εκκλησία και δεν θα ήταν εξαμελία ο φόνος. Τίποτα δεν είναι ξεκρέμαστο. Έχει την ουρίτσα του πάντοτε πίσω. Και αυτή την ουρίτσα ξέρει ο Χριστός να την ξεσκεπάσει και να την βγάλει. Μεγάλο πράγμα. Θα λέγω για τη βλαστήμια και για το νεκρό παιδί το μικρό που θα πεθάνει, είτε το πετάξει η μάνα, το σκοτώσει, δεν ξέρω τι, το γιατρός ή τι στίχημα, δεν έχουν γίνει νόμοι. Διότι αυτά δεν τα περιμένει ποτέ και θα τα αντιμετωπίσει προσωπικώς ο ίδιος ο Χριστός.